ζήτημα διαχρονικό, το οποίο ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τους εμπεγμούς που έχουν κάνει μας έχουν λύσει. Εμείς αυτό που λέμε και απευθυνόμαστε προς όλο τον κόσμο ο οποίος έρχεται στα νοσοκομεία, έρχεται στα κέντρα υγείας, ότι οι συνθήκες που δουλεύουμε είναι, είμαστε συνέχεια εκτεθειμένοι και κάτω από χημικούς παράγοντες, βιολογικούς, φυσικούς. Είναι απαράδεκτο το να μην παίρνουν ακόμα και ειδικότητες ούτε καν το επίδομα επικινδύνου εργασίας όπως είναι οι φυσιοθεραπευτές, οι γιατροί, οι εργοθεραπευτές. Και βέβαια αυτή την ανάγκη αυτή τη ένταξή μας στα βαρέα και αφηγηνά την τονίζει ακόμα πιο πολύ αυτή η πανδημία που ζούμε, όπου πρέπει να σας πω ότι πάνω από 470 υγειονομικοί έχουν νοσήσει και άλλοι τόσοι είναι ήδη σε καραντίνα. Λοιπόν, λέμε ότι τη ζωή μας δεν μπορούμε να τη μετρούμε κόστος, γιατί ξέρουμε ότι αυτό ουσιαστικά γίνεται τόσα χρόνια και δεν παίρνουμε στα βαρέα και αφήγηνα. Θέλουμε να δουλεύουμε σύμφωνα με αυτά και τα μέσα που πρέπει να έχουμε, αλλά και τους μισθούς που παίρνουμε, μισθούς αξιοπρέπειας, έτσι ώστε να μπορούμε να ζούμε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας μέχρι τώρα αυτό που κάνουμε στο λαό. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι καλούμε όλο τον κόσμο την Παρασκευή 8.30 ώρα το πρωί που θα ξεκινήσει η πορεία των υγειονομικών έξω από το Ιπποκράτιο και για το συλλαλητήριο όπου γίνεται το Σάββατο 6.30 ώρα στην πλατεία της ΧΑΜ, όπου καλούν τα σωματεία της πόλης μας.